Ευχαριστώ. Σας καλωσορίζω και εγώ στο πάνελ που έχω την τιμή να συντονίζω. Θα έλεγα, επειδή έχουμε και σχετικά λίγο χρόνο, μόλις 30 λεπτά και είμαστε αρκετοί στο πάνελ, να ξεκινήσω χωρίς εισαγωγές από το τέλος της τοποθέτησης του κυρίου Παπασταματίου, δηλαδή από το σημείο, από το ερώτημα, εάν η ολική ενέργεια είναι μια ακριβή ενέργεια, όπως το τελευταίο διάστημα ακούμε να λέγεται. Κύριε Τσιμπουρίδη, θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Ευχαριστώ. Όχι, δεν ακούμε να λέγεται. Πάντα το ακούγαμε να λέγεται. Προσπαθούμε χρόνια να αποδείξουμε ότι δεν είναι. Το έχουμε αποδείξει ότι δεν είναι. Είναι μεγάλη μας χαρά ότι πολύ σοβαροί μελετές όπως ο κύριος Κάπρος και το ΙΟΒΕ με τον κύριο Στουρνάρα αποδεικνύουν ότι δεν είναι ακριβή. Και ελπίζω να μην λέγεται. Είναι προφανώς μια μορφή ενέργειας η οποία έχει να δώσει πολλά και συνεισφέρει στην αποφυγή κόστους. Και ακόμη και αυτό το τέλος ΑΠΕ, το οποίο έχει παρουσιαστεί ως μπαμπούλας πολλές φορές, είναι ένα πολύ μικρό ποσό για αυτό το οποίο μιλάμε. Και ακόμη και αυτή η μεγάλη ανάπτυξη των ΑΠΕ, αν θα γίνει αυτά που έδειξε ο κύριος Χαβιερόπουλος και φτάσουμε το στόχο του 2020, το τέλος ΑΠΕ, όπως μένει τώρα και εσύ, είναι διαστρεβλωμένο, γιατί μόνο το 40% αυτού αντιστοιχεί σε πραγματικό κόστος ΑΠΕ, θα τη τάξει στον 30-40 ευρώ σε έναν ετήσιο οικογενειακό λογαριασμό ΔΕΗ. Δεν θεωρώ ότι αυτό το πράγμα μπορεί να αναφερθεί ότι αναφέρεται σε μια ακριβή πηγή ενέργειας. Και αυτά είναι χωρίς να αναφερθεί κανείς στα θετικά που προκύπτουν από τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που είναι άπειρα και νομίζω, δηλαδή, περνάμε δεκαετίες που λέμε τα ίδια πράγματα. Δεν πάμε στο διατάφτα στην υλοποίηση και ακόμη προσπαθούμε να εξηγήσουμε αν και γιατί πρέπει να υλοποιήσουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Νομίζω είναι παροχημένο αυτό. Δεν θα πρέπει καν να συζητείτε. Κύριε Σπυλιοτόπουλε, αν πράγματι έχουμε αυτή την ανάπτυξη των ΑΠΕ και των αιωλικών συγκεκριμένα, θα πρέπει να αυξηθεί το τέλος ΑΠΕ, θα επιβαρυνθεί δηλαδή ο καταναλωτής. Εντάξει, δεν έχει σημασία η δικιά μου γνώμη. Πάλι θα πω για τις δύο τελευταίες μελέτες, την έχω μάθει και το πέρα μπροστά μου. Μιλάει ο κύριος Στρουνάρας, μιλάει ότι μόνο το 3%, 3,3% συγκεκριμένα του λογαριασμού που θα πληρώνει ο ένας καταναλωτής είναι η επιβάρηση ΑΠΕ. Αν εκτιμήσουμε σήμερα ότι είναι 100 ευρώ η μεγαβατόρα και οι εκτιμήσεις των ειδικών, δεν θέλω να το παίξω ειδικός, θα γίνει 130 ευρώ το 2020, από αυτό το 134 ευρώ συγκεκριμένα, μόνο το 3,3% θα είναι η συνεισφορά, η βοήθεια του καταναλωτή προς τις ΑΠΕ. Από την άλλη πάλι πλευρά, έχουμε πάρα πολλά ωφέλη. Όταν μιλάμε για χιλιάδες θέσεις εργασίας, και το λέω με τη δικιά μου προσωπική εμπειρία, που αυτή τη στιγμή ως εταιρεία κατασκευάζουμε κάποια πάρκα. Όταν έχουμε σε ένα πάρκο 150 εργαζομένους, σε μια απομονωμένη περιοχή της Ελλάδας, εγώ θα κάνω μια πολύ επέκταση στα νούμερα, τα δικά μου νούμερα που έχω εγώ καταμετρήσει ως εταιρεία. Αν πιάσουμε τους στόχους που λέει το Υπουργείο, μιλάμε για 30-40.000 θέσεις εργασίας μόνο στην κατασκευή, σε ετήσια βάση, συνεχόμενες θέσεις εργασίας. Δεν νομίζω πολλοί τομείς αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι σε αυτά τα νούμερα. Και φυσικά θα πω και ότι εγώ, σαν εταιρεία, έχω 25 άτομα στην ανάπτυξη και στη συντήρηση. Και εδώ, στο πάνελ που είμαστε, νομίζω, αν αθροίσουμε, θα βρούμε πάνω από 500 άτομα που δουλεύουν στις εταιρείες μας, οι οποίες είναι μόνιμες θέσεις εργασίας. Δηλαδή, πιάνω ένα μόνο μικρό κομμάτι θέσεις εργασίας, το οποίο στην παρούσα φάση που είμαστε, με την ανεργία να καλπάζει και να μην ξέρουμε πού είναι το ταβάνι της ανεργίας. Είμαστε ένας τομέας ο οποίος με ένα 3% του κόστου του καταναλωτή, το πιο απλό πράγμα λέω, βοηθάμε στην καταπολέμηση της ανεργίας. Δεν θέλω να πω τα συνέχεια ΦΠΑ που μπαίνει στη χώρα. Δεν θα πω ότι σε ένα έργο 100 εκατομμυρίων, 25-30% είναι λεφτά που πέφτουν στην τοπική κοινωνία. Δεν θα πω για τα ξενοδοχεία. Εγώ πάλι έχω μετρήσει σε έργο δικό μου 2.500 διανυκτερεύσεις σε τοπικά ξενοδοχεία εν μέσω χειμώνα, εν μέσω εκτός τουριστικής περίοδου. Το όλο πακέτο, νομίζω ότι δεν χρειάζεται πια να συζητάμε. Πρέπει να σταματήσει, όπως λέει και ο αγαπητός φίλος ο Γιάννης, να σταματήσουμε να μιλάμε αν είναι ακριβό ή φτηνό. Το αντιστάθμισμα είναι τόσο μεγάλο από την άλλη πλευρά, που η κουβέντα αυτή νομίζω ότι προσωπικά με έχει κουράσει εμένα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Υπάρχει δηλαδή το ισχυρή, λέτε, εγχώρια που σημαίνει αξία από την ανάπτυξη των αιωλικών. Αυτή μπορούμε να την, κύριε Τσαντήλα, μπορούμε να την υπολογίσουμε αυτή την προστιθέμενη αξία. Δηλαδή, είναι πράγματι ισχυρή ή μεγάλο κομμάτι από αυτό το τζίρο
φεύγει, ας πούμε, στο εξωτερικό, ή το μεγαλύτερο μάλλον κομμάτι φεύγει στο εξωτερικό. Όχι. Καταρχάς, ο Βασίλης ανέφερε ένα συγκεκριμένο νούμερο, ένα ποσοστό. 30, επεκτείνω έως και 40% της αξίας ενός τυπικού, αν θέλετε, ολικού πάρκου, των 50 ΜΒ, παραμένει στην ελληνική αγορά και βεβαίως, και σημαντικότερο, είναι ένα περιφερειακό, αποτελεί ένα περιφερειακό εισόδημα. Είναι έργα τα οποία κατεξοχήν πηγαίνουν προς την περιφέρεια. Με την ανάγκη που έχει αυτή τη στιγμή η περιφέρεια από τέτοιου είδους έργα. Η τοπική αυτοδιοίκηση επίσης ξέρουμε πάρα πολύ καλά σε ποια στενότητα βρίσκεται αυτή τη στιγμή και σε ποια στενότητα χρηματοδοτική θα βρεθεί από εδώ και στο εξής η τοπική αυτοδιοίκηση. Το υπόλοιπο κομμάτι, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά τον βασικό εξοπλισμό, την ανεμογεννήτρια, σαφέστατα και μπορεί να κατασκευαστεί στην Ελλάδα σημαντικό μέρος αυτού. Κατασκευάζεται βεβαίως. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κατασκευάζουμε πύργους ανεμογεννητριών. Μεταλλική κατασκευή σε γραμμή παραγωγής, ένα σημαντικό κομμάτι, αν θέλετε, της κατασκευαστικής δραστηριότητας εντός της εγχώριας κατασκευαστικής δυνατότητας. Υπάρχουν δυνατότητες να κατασκευαστούν και περισσότερα κομμάτια ακόμα ή να γίνει και assembly, αν θέλετε, σε πιο ελαφριά μορφή. Χρειάζεται όμως μια κρίσιμη μάζα γι' αυτό. Κάποιος ο οποίος θα έρθει να επενδύσει σε μια εργοστασιακή πλέον γραμμή παραγωγής, χρειάζεται να έχει κάποια εχέγγυα, κάποια κρίσιμη μάζα, την οποία πρέπει να του τη δώσει η αγορά με την επέκτασή της. Λέτε δηλαδή... Εάν, παραδείγματος χάρη, όπως είπε ο κύριος Παπασταματίου, ο κύριος Χαβιερόπουλος, συγγνώμη, θα μπορούσαμε να έχουμε 300 ΜΒ κάθε χρόνο ανάπτυξη στην Ελλάδα, από όλο το τουλάχιστον, έτσι. Αυτό σίγουρα ο στόχος είναι μεγαλύτερος. Ο στόχος είναι για πάνω από 300, είναι για 600 ΜΒ, για 900 ΜΒ. 600-700 ΜΒ κάθε χρόνο. Ακόμα όμως και αν ήταν 300 ΜΒ, το μισό σας λέω εγώ, θα μπορούσε σαφέστατα να καλύψει θα μπορούσε να αποτελέσει την κρίσιμη μάζα για ένα εργοστάσιο παραγωγής ανεμογεννητριών. Assembly, παραγωγής κτλ. Μην ξεχνάμε όμως και το εξής. Όλες αυτές οι δραστηριότητες, εφόσον γίνουν σε ένα σταθερό και συνεχές περιβάλλον επενδυτικό, προξενούν το ενδιαφέρον και μικροεπενδυτών, οι οποίοι θα κάνουν μέρη, λοιπόν, κατασκευών και μέρη, λοιπόν, λοιπού εξοπλισμού για ένα αιωλικό πάρκο. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Υπάρχει η εταιρεία η οποία έχει πάρει και βραβείο καινοτομίας, πολύ πρόσφατα, η οποία ασχολείται με ένα εξάρτημα, κατασκευάζει ένα εξάρτημα στην ανεμογεννήτρια, το οποίο όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό και το εξάγει, εκτός από το ότι χρησιμοποιείται στην Ελλάδα, το εξάγει και στο εξωτερικό. Είναι παραδείγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε, αλλά ουσιαστικά αποτελούν κορμό, κομμάτι της εγχώριας προστιθέμενης αξίας που μπορούμε και έχει τη δυνατότητα ο κλάδος αυτός να δώσει. Μες. Να καλύψουμε την κρίσιμη μάζα. Αυτό έχει σημασία. Με 100 ΜΒ το χρόνο, δυστυχώς, δεν έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε αυτή την κρίσιμη μάζα. Ήθελε κάτι να πει ο κύριος Πυριωτόπουλος. Ναι, επειδή εκπροσωπώ εταιρεία κατασκευής ανεμογεννητριών, εγώ βλέπω την εταιρεία μου να φεύγει από τις όριμες αγορές Γερμανία, Ισπανία, επειδή είμαστε ισπανική εταιρεία, και να πηγαίνει προς τις νέες αγορές. Η Ελλάδα για μένα είναι μια νέα αγορά. Έχουμε 1.200 ΜΒ σήμερα και ο στόχος είναι τα 7.500. Αλλά με 300 ΜΒ το χρόνο, συγγνώμη κύριε Τζαντίδα, είναι μικρή η μάζα για μας. Φυσικά, εγώ θα πω ότι βλέπουμε και τα Βαλκάνια, βλέπουμε και τη Τουρκία, την περιοχή αυτήν ολόκληρη. Παρ' όλα αυτά, το όλο πλαίσιο της σημερινής κατάστασης στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν είναι μόνο η μάζα, είναι και η γενικότερη κατάσταση της χώρας. Και βλέπω την ίδια τη δικιά μου την εταιρεία, παρόλο που έχω κάνει πολλές προσπάθειες να επεκταθούμε και στην κατασκευή κάποιων εξαρτημάτων στην Ελλάδα, να προτιμά να πηγαίνει στην Ινδία. Φτιάξαμε 2 καινούριες εγκαταστάσεις στην Ινδία, πήγαμε στη Βραζιλία, άλλες 2 στη Βραζιλία, 5 στην Κίνα, ενώ η χώρα μας για μένα έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Έχουμε 2 θέματα. Η κρίσιμη μάζα, η οποία τα 300 ΜΒ νομίζω είναι πολύ μικρά, και την αστάθεια την οποία παρουσιάζουμε αυτή τη στιγμή. Πρέπει, όταν τα 2 αυτά θέματα λυθούν, είμαι αρκετά αισιόδοξος.
Και φυσικά και το τρίτο θέμα που το έχω πει πολλές φορές, θα θέλαμε να δούμε μια ειδική βοήθεια μέσω επενδυτικού νόμου στην παραγωγή εξοπλισμού ΑΠΕ στην Ελλάδα. Ο σημερινός επενδυτικός νόμος είναι γενικός, παρόλο που η κυβέρνηση λέει ότι έχει τη βούληση να βοηθήσει την κατασκευή στην εγχώρια αγορά, ο επενδυτικός νόμος δεν το λέει. Δεν το αντανακλά αυτό. Άρα είναι τρία πράγματα. Η κρίσιμη μάζα, ο επενδυτικός νόμος που θέλουμε κάποια κίνητρα επιπρόσθετα και φυσικά είναι η οικονομική αστάθεια της χώρας μας, η οποία αυτή τη στιγμή. Είναι ευρύτερο ζήτημα, βέβαια. Δεν μπορώ να το πω. Κ. Μαραγκουδάκη, ήθελε πάνω στο θέμα της εγχώριας προστιθέμενης αξίας να. Ναι. Λίγα νούμερα καταρχήν για αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες. 25% της επένδυσης στα χερσαία είναι προστιθέμενη αξία ελληνική, περίπου το 75% είναι εισαγόμενα. Και από τα 75% που είναι η ανεμογεννήτρια, το 27% περίπου είναι ο πυλώνας που μπορεί να φτιαχτεί εδώ. Για να γίνει αυτό όμως, όπως είπε ο κ. Σαντρίλας, θα πρέπει να υπάρχει ένας μήνυμ αριθμός ανεμογεννητριών, που μπορεί να είναι 300, 200, δεν έχει σημασία. Ένα άλλο που θέλω να προσθέσω είναι ότι υπάρχουν έργα ΑΠΕ, τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία. Αυτά είναι καταρχήν τα μικρά υδροελεκτρικά, στα οποία η προστιθέμενη αξία μπορεί να φτάνει και το 70%. Έχουν μεγάλο κατασκευαστικό κομμάτι. Μεγάλο κατασκευαστικό αντικείμενο, μπορεί να είναι 70%. Και δυστυχώς αυτά τα έργα, για διάφορους λόγους που κυμαίνονται μεταξύ περιβαλλοντικών και τοπικής κοινωνίας αντιδράσης, έχουν ατυχήσει πλήρως στην Ελλάδα και βλέπει κανείς με τι ρυθμό κατασκευάζονται. Ενώ είναι πάρα πολύ αποδοτικά έργα. Και ένα άλλο κομμάτι της επενδυτικής δραστηριότητας αυτής είναι τα θαλάσσια πάρκα. Στα οποία, τα θαλάσσια αιωλικά πάρκα, ναι. Όπου και εκεί η προστιθέμενη αξία θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Όχι, είναι πολύ μεγάλη. Αρκεί να αποφασίσουμε να τα φτιάξουμε εδώ. Διότι μεν ανεμογεννήτριες παραμένουν στην αξία που θα τις έφτιαχνε, που θα τις αγόραζε κανείς και για τα χερσαία. Ενώ το κόστος ενός θαλασσίου ανά μεγαβάτ είναι περίπου τρεις φορές από το χερσαίο. Η διαφορά είναι ελληνική προστιθέμενη αξία. Μάλιστα. Ο κύριος Εμμύρης, ο οποίος είναι από τον τραπεζικό κλάδο, θα ήθελε να σημειώσει κάτι για να μπούμε. Να πω μονάχα ένα ποιοτικό στοιχείο, γιατί νομίζω τα τεχνικά έχουν αναλυθεί. Όχι, εσείς εντάξει. Το μικρόφωνο του κύριου Εμμύρη. Τα τεχνικά, λέω, έχουν αναλυθεί, νομίζω, πολύ επαρκώς, αλλά ένα ποιοτικό στοιχείο, πιστεύω, στην προστιθέμενη αξία, είναι η τεχνογνωσία η οποία συσσωρεύεται στις ελληνικές εταιρείες, οι οποίες, βέβαια, σήμερα τα βλέπουμε τα πράγματα όλα υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης, αλλά για να μπορέσει μια ελληνική εταιρεία να βγει και στο εξωτερικό και να επενδύσει, χρειάζεται κάποια τεχνογνωσία. Λοιπόν, πιστεύω ότι με την ανάπτυξη που υπάρχει και θα υπάρξει και στην Ελλάδα, μπορούν οι ελληνικές εταιρείες να βγουν και στο εξωτερικό και έτσι να φέρουν κεφάλαια και υπεραξία και στην Ελλάδα μέσω των επενδύσεων. Ναι, διότι πράγματι, αν δεν γίνουν εγχωρίως, πώς θα αποκτηθεί το τεχνογνωσία ώστε να. Λοιπόν, ο κ. Τσιμπουρίδης να προσθέσει. Να προσθέσω κάτι σε αυτό. Αρκετοί το γνωρίζουν, αλλά πρέπει να το πούμε. Η συμφωνία που έχει υπογραφεί μεταξύ ΔΕΗ και Σινοβέλ, η οποία περιλαμβάνει και την κατασκευή εργοστασίου στην Ελλάδα. Η οποία Σινοβέλ είναι κινέζικη εταιρεία. Είναι κινέζικη εταιρεία, είναι η πρώτη στην Κίνα και η δεύτερη στον κόσμο για το 2010 σε εγκαταστημένη ισχύ ανεμογεννητριών. Και νομίζω αυτή η προσπάθεια, αν αποδοθεί, γιατί αυτό εξετάζεται αυτή τη στιγμή, θα είναι πολύ σημαντική. Και το καλό σε αυτή την ιστορία με τη Σινοβέλ είναι αυτό που είπαν οι συνάδελφοι και είναι πολύ σωστό. Αν δεν υπάρχει κρίσιμη μάζα στην αγορά, δεν μπορεί να σταθεί ένα εργοστάσιο. Η Σινοβέλ στοχεύει και στην αγορά της Ευρώπης παράλληλα, οπότε δεν θα στηριχτεί μόνο στην ελληνική αγορά. Και ελπίζουμε αυτό να γίνει, γιατί η πράσινη ανάπτυξη χωρίς το κομμάτι της εγχώριας προστιθέμενης αξίας πραγματικά είναι μια λέξη καινή. Ναι, νομίζω ότι είναι πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα αυτό. Στα χρονικά περιθώρια που έχουμε, δεν το εξαντλήσαμε, ρωτήσαμε όταν αναφερθήκαμε σε αυτό. Θα ήθελα τώρα να ρωτήσω τον κύριο Εμμύρη για τα ζητήματα τα χρηματοδοτικά, τα οποία και από τις κουβέντες που έχουμε κάνει, ανεξάρτητα αν ακούστηκαν εδώ ή όχι, είναι τα κεντρικά, ας πούμε, το κεντρικό ζήτημα που απασχολεί όλους τους επενδυτές. Δηλαδή το γεγονός ότι σήμερα πράγματι υπάρχει στην ελληνική αγορά μια έλλειψη ρευστού, δεν υπάρχει χρήμα για να γίνουν ακόμα και όριμες επενδύσεις. Ακόμα και επενδύσεις οι οποίες με όλα τα κριτήρια χαρακτηρίζονται επενδύσεις βιώσιμες. Γιατί λοιπόν οι τράπεζες, βλέπουμε, διαφημίζουν για τα μικρά, ας πούμε, τα πράσινα δάνεια κλπ. Διαφημίζονται συνεχώς, ας πούμε έτσι. Γιατί δεν υπάρχει ροή χρήματος στις επενδύσεις των ΑΠΕ και συγκεκριμένα για τα αιωλικά.
Καταρχάς, νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα ρευστότητας τα οποία έχουν οι ελληνικές τράπεζες και τα οποία καλώς ή κακώς είναι. Τώρα ακούγομαι καλύτερα. Καλώς ή κακώς είναι συνυφασμένα με τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί κατά κύριο λόγο από την δυσκολία χρηματοδότησης της χώρας. Αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία δυστυχώς τον τελευταίο καιρό έχουν επιταθεί, δεν έχουν επιληθεί, αλλά ελπίζουμε ότι δεν θα παραμείνει αυτή η κατάσταση η ΕΣΑΗ, οπότε οι τράπεζες θα μπορέσουν να επαναλάβουν σταδιακά τη ροή των χρηματοδοτήσεων προς αυτόν τον τομέα. Έχοντας πει αυτό, να τονίσω ωστόσο ότι επειδή ως τράπεζες θεωρούμε ότι οι συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις είναι εν γέννη ασφαλείς χρηματοδοτήσεις από κάθε άποψη, και από απόψεως εξασφαλίσεων και από απόψεως του πώς θα πάρουμε τα κεφάλαια μας πίσω, δεν θα έλεγα ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σταματήσει τελείως την ροή των χρηματοδοτήσεων. Έχουν σταματήσει να χρηματοδοτούν σε μεγάλη κλίμακα τέτοιου είδους επενδύσεις, αλλά σαφώς ο ρυθμός και η χρηματοδότηση παραμένει. Ήδη με αρκετούς που έχω δει εδώ πέρα σε αυτή την αίθουσα, η δικιά μου τράπεζα τουλάχιστον συνεχίζει να έχει συνεργασίες και χρηματοδοτεί. Τώρα, αναφερθήκατε στα πράσινα δάνεια. Να πω ότι τα πράσινα δάνεια βέβαια αναφέρονται κατά κύριο λόγο στα φωτοβολταϊκά συστέγες, που είναι μικρές επενδύσεις, και αυτές βέβαια έχουν πληγεί από το όλο πρόβλημα των χρηματοδοτήσεων. Δεν είναι βέβαια αυτές οι οποίες θα λύσουν το πρόβλημα, θα επιτύχουν το στόχο του 20-20-20. Αυτές είναι περισσότερο οι μεγάλες επενδύσεις. Τώρα, στις μεγάλες επενδύσεις, πέραν των ελληνικών τραπεζών, εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να φέρουν είτε κεφάλαια από τις μητρικές τους, κυρίως οι ξένες εταιρείες ασφαλώς, μπορούν να φέρουν κεφάλαια από τις μητρικές τους να κατεβάσουν και να δανείσουν στα ελληνικά έργα. Επίσης υπάρχουν άλλα εργαλεία, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που επίσης έχει κάποιο ακόμα χαρτοφυλάκιο για την Ελλάδα και έχει τη δυνατότητα να συνάψει δάνεια. Βέβαια, αναφέρομαι κατά κύριο λόγο σε μεγάλα δάνεια σε αυτή την περίπτωση. Και επίσης υπάρχει και το χρηματοδοτικό εργαλείο των ECA, των Export Credit Agencies, το οποίο επίσης τίνει να αξιοποιηθεί στην Ελλάδα. Δεν έχουμε δει μεγάλες χρηματοδοτήσεις τέτοιου είδους, αλλά είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί. Και αυτό βέβαια πρέπει να πω ότι χρειάζεται συνδρομή και από ελληνικές τράπεζες, διότι οι ECA εν γέννη δεν καλύπτουν ή μπορεί να δώσουν εγγύηση, οπότε χρειάζεται χρηματοδότηση από κάποια τράπεζα για να καλυφθεί το κόστος, ή μπορεί να δώσουν χρήματα, αλλά εν γέννη δεν καλύπτουν το 100% του προϋπολογισμού, όχι της επένδυσης, της τεχνολογίας. Η επένδυση έχει και το τεχνολογικό κομμάτι, το οποίο είναι εισαγόμενο, αλλά και το υπόλοιπο κομμάτι των έργων πολιτικού μηχανικού και το καθεξής, τα οποία παράγονται στην Ελλάδα. Αυτά δεν εγγυώνται από τους ECA και πρέπει να βρεθεί κάποια τράπεζα να τα χρηματοδοτήσει. Αυτά είναι εργαλεία τα οποία εν γέννη σαν τράπεζες ελληνικές, θα έλεγα, τα αξιοποιούμε, τα συζητάμε με τις εταιρείες. Υπάρχει μια δραστηριοποίηση σε αυτόν τον τομέα και όλοι καταλαβαίνουμε, τουλάχιστον στον τραπεζικό χώρο, ότι αυτές είναι επενδύσεις οι οποίες και ασφαλείς είναι και είναι επενδύσεις οι οποίες θα πάνε τη χώρα ένα βήμα μπροστά. Συνεπώς, έχουμε, αν θέλετε, την τάση αυτές να τις βλέπουμε με πολύ ευνοϊκότερο μάτι από ότι άλλου είδους χρηματοδοτήσεις. Μπορώ να προσθέσω κάτι στο χρηματοδοτήσεων των έργων, που νομίζω είναι σημαντικό. Τίνουμε να μένουμε στο κλασικό μοντέλο επενδυτής, τράπεζα, και αυτοί οι δύο συνεργάζονται για να χρηματοδοτήσουν το έργο. Επειδή έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε και επισκέψεις, ας πούμε, και να δραστηριοποιούμε στο εξωτερικό, βλέπουμε ότι αυτά τα μοντέλα παλιά τα χρησιμοποιούσαν κάποιες δεκαετίες πριν. Υπάρχουν καινούργια μοντέλα τώρα που χρησιμοποιούν στο εξωτερικό και ειδικά στην Αμερική, όπου στη χρηματοδότηση των έργων συμμετέχει και η θεσμή, η νομοθεσία του κράτους. Δηλαδή, ας πούμε, βέβαια, ίσως ακούγονται εξωτικά αυτό που θα πω. Υπάρχει δυνατότητα των κρατών, ίσως χρησιμοποιήσω τώρα ξένη ορολογία, το tax credits, των φορολογικών κινήτρων. Εάν η εταιρεία που τα έχει δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, να τα διαθέσει σε κάποια άλλη εταιρεία και να αποκτήσει χρηματοδότηση για το έργο της. Και είναι εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται κατά κόρον στο εξωτερικό και βοηθούν εξαιρετικά τις επενδύσεις. Και έτσι γίνονται επενδύσεις. Ενώ εδώ πέρα η νοοτροπία
τα κέρδη της εταιρείας είτε τα χρησιμοποιεί για επενδύσεις, είτε τα μοιράζει στους μετόχους της να τα φορολογούν, αυτό δεν είναι θετικό. Αυτό εμποδίζει τις επενδύσεις. Δηλαδή, ίσως θα πρέπει και οι κυβερνώντες να δουν λιγάκι πιο μοντέρνους τρόπους χρηματοδότησης, οι οποίοι δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι θέμα των κυβερνώντων ή θέμα των τραπεζικών ιδρυμάτων, επί παραδείγματι. Είναι θέμα νομοθεσίας του κράτους, της πολιτείας, ναι, που επιτρέπει την διακίνηση των χρημάτων μέσα στη δομή ενός ομίλου, εις τρόπον ώστε να βοηθούνται οι επενδύσεις και τα φορολογεί όταν πια αυτά βγαίνουν για να τα πάρουν τη μετοχή. Από τη στιγμή που παραμένουν μέσα στην εταιρεία, μπορούν να διακινούνται ελεύθερα μέσα στη δομή της εταιρείας και να χρησιμοποιούνται για επενδύσεις. Ναι, στον όμιλο ίσως, ας πούμε. Ακριβώς, στον όμιλο. Αλλά πέραν αυτού, βγαίνουν και έξω από τον όμιλο και μπορεί κανείς τις φορολογικές απαλλαγές, εάν δεν μπορεί ο ίδιος να τις χρησιμοποιήσει, να τις διαθέσει σε κάποια άλλη εταιρεία που έχει φορολογική υποχρέωση και έναντι αυτού να πάρει χρηματοδότηση για τα έργα της. Δηλαδή, άμα δεν τα δούμε σε σύνολο τη χρηματοδότηση, είναι δύσκολο να περιμένουμε ανάπτυξη. Θα ήθελα πάνω σε αυτό το θέμα τους δύο εκπροσώπους εταιρεών που είναι διεθνείς, μεγάλες πολυεθνικές, δηλαδή της Γκαμέσα και της Iberdrola, να μας πούνε, κύριε Τσαντήλα, υποθέτω ότι από την Iberdrola η Ρόκας δεν έχει θέμα χρηματοδότηση. Έχει χρήμα, εάν το χρειαστεί, έτσι δεν είναι. Όμως δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή το πρόβλημα το δημοσιονομικό, το πρόβλημα της οικονομικής κρίσης, δεν επηρεάζει και σε αυτό το επίπεδο? Επηρεάζει ελάχιστα το πρόβλημα της, το ελληνικό πρόβλημα. Θέλετε, επηρεάζει ελάχιστα τη χρηματοδότηση της μητρικής εταιρείας προς την γιγαντική που είμαστε εμείς για τα έργα στην Ελλάδα. Το μόνο που θα δει η μητρική εταιρεία, ο μέτοχος, είναι το ρίσκο ουσιαστικά που έχει η αγορά. Έτσι. Το ρίσκο αυτό θεωρεί πως είναι μικρό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Θεωρεί μικρό για τις συγκεκριμένες επενδύσεις. Γι' αυτό μιλάμε. Γιατί υπάρχει, ας πούμε, αυτό το ρίσκο της χώρας, το οποίο θεωρείται υψηλό, ας πούμε, στο. Θεωρεί μικρό για τις συγκεκριμένες επενδύσεις. Για τις επενδύσεις σε ολική έννοια. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Iberdrola αναπτύσσει αυτή τη στιγμή, εκτός από τα υπόλοιπα έργα που αναπτύσσουμε και ένα έργο διασύνδεση νησιών. Ακούσαμε το πρωί, ακόμα και από τον υφυπουργό ΠΕΚΑ, πόσο σημαντική είναι η διασύνδεση των νησιών. Το είπε και με δραματικό τόνο. Είναι ανόητο να σπαταλάμε χρήματα σε κόστος πετρελαίου, αγοράς πετρελαίου, την ώρα που θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτά τα έργα, τα οποία μάλιστα στέκουν, βγαίνουν. Και η ανάπτυξη του έργου αυτού και μόνο, πέρα από την κατασκευή, όταν θα φτάσουμε με το καλό, ελπίζω ότι πράγματι θα είναι επίσης θετική, η ανάπτυξη και μόνο κοστίζει πάρα πολλά εκατομμύρια, αν θέλετε, κάποια εκατομμύρια ευρώ. Προχωρεί την χρηματοδότηση της ανάπτυξης, προχωρεί στο έργο, για να δείτε ακριβώς ότι το ρίσκο το οποίο θεωρεί ένα μεγάλο utility για την Ελλάδα, αυτή τη στιγμή δεν είναι μεγάλο. Θα μπορούσε να μεγαλώσει το ρίσκο, εάν φερόμαστε πιο παρορμητικά, θέλετε, με το να αλλάζουμε την τακτική της ταρίφας, να αναθεωρούμε ή να σχολιάζουμε τυχόν αναθεωρήσεις της ταρίφας. Μάλιστα. Αυτά προξενούν σύσπαση. Εντάξει. Κατά τα άλλα, ένας οργανισμός σαν αυτόν δεν έχει προβλήματα χρηματοδότησης από τη στιγμή που θα αποφασίσει ότι μια χώρα όπως η Ελλάδα είναι χώρα όρημη. Ξέρετε, οι οργανισμοί αυτοί έχουν συγκεκριμένα standards για να μετράνε πότε μια χώρα είναι όρημη για να δεχτεί τα χρήματά του και τις επενδύσεις. Η Ελλάδα θεωρείται σημαντική χώρα της Ευρώπης για την ανάπτυξη της αιωλικής ενέργειας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτούμε όλοι οι επενδυτές και η ελληνική κοινωνία, η ελληνική οικονομία. Θα έρθω στο θέμα της ταρίφας των ΑΠΕ. Δώστε μας έτσι σύντομα όμως την εμπειρία πάνω σε αυτό, τη δικιά σας, ας πούμε, από την εταιρεία την οποία εκπροσωπείτε. Που είναι σχεδόν η ίδια με τη Iberdrola. Εμείς έχουμε εταιρικά δάνεια, εταιρική χρηματοδότηση από τις μητρικές μας. Δεν έχουμε καμία έκθεση σε ελληνικές τράπεζες. Η μαμά μας εταιρεία μας χρηματοδοτεί το 100% των κεφαλαίων το οποίο χρειαζόμαστε. Σίγουρα, οι επενδύσεις της μαμάς στην Ελλάδα είναι μικρές, επομένως
Το ποσοστό, όπως είπε και ο Τσαντίδας, είναι μικρό. Σημαντικό είναι ότι όσο είναι μικρή η μικρή αγορά της Ελλάδας, η έκθεση των κεφαλαίων της μητρικής στην Ελλάδα είναι μικρή. Επομένως, είναι υγιής. Δεν φοβάται η μαμά η Ισπανία τις επενδύσεις στη κόρη Ελλάδα. Αλλά παρόλα αυτά, αν θέλουμε να συνεχίσουμε η μαμά η Ισπανία, το μιλάω για την Γκαμέσα, είμαι σίγουρος και ο κ. Τσαντίδας για τη δικιά του εταιρεία, να συνεχίσουμε να έχουμε εμπιστοσύνη στη κόρη Ελλάδα, δεν πρέπει να υπάρχουν καθόλου τέτοιο γκρίζες ζώνες στο θέμα της τιμής αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας. Δυστυχώς, θα το ξαναγυρίσω σε αυτό το θέμα, κύριε Παναγούλη, υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Ξαφνικά έχουμε από την πολιτεία, ενώ δεν υπήρχε θέμα, δεν υπήρχε κανένα θέμα τα τελευταία χρόνια που ασχολούμαι με την ενέργεια, ξαφνικά βλέπω εδώ και ένα μήνα κάποιες προγραμματικές διδόσεις, συγγνώμη το λέω, οι οποίες αφήνουν μια γκρίζα ζώνη. Εγώ αυτό που θα ήθελα να ζητήσω είναι να μην έχουμε γκρίζες ζώνες. Να σταματήσει η κουβέντα. Ο κύριος Χαβιαρόπουλος, ναι. Νομίζω ότι θα πείτε, ναι. Στην παρουσίαση του, μας έδειξε ότι υπάρχει μια απόσταση από το επιθυμητό, από το στόχο, σε σχέση με εκείνο που έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Άρα, κάθε κίνηση η οποία θα απέτρεπε, ας πούμε, τη συνέχιση των επενδύσεων, προφανώς, ας πούμε, δεν θα έπρεπε να είναι στην πολιτική του Υπουργείου. Υπάρχει όμως, γιατί ποια είναι η λογική με τις ταρίφες, ότι εφόσον η τεχνολογία αναπτύσσεται και τα κόστη, ας πούμε, μειώνονται, θα έπρεπε κανείς, ας πούμε, να δει και την προσαρμογή της ταρίφας στα νέα δεδομένα. Υπάρχει στην αιωλική ενέργεια, στην αιωλική παραγωγή, υπάρχει τέτοιο ζήτημα, έχουν πέσει τα κόστη, υπάρχει περιθώριο μείωσης της ταρίφας. Θα έλεγα να μας πει ο Παραγουδάκης και να κάνουμε σε μια τελευταίο κύκλο. Αν υπάρχουν περιθώρια. Και βεβαίως ο κύριος Χαβιαρόπουλος ένα παρέμβει. Καταρχήν πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι η αιωλική ενέργεια όταν ξεκίνησε από περιοχές όπου οι αποδόσεις των έργων ήταν πάρα πολύ ψηλές. Υπήρχε βέβαια και η καμπύλη της εκπαίδευσης της αγοράς, που και αυτή χρειάζεται χρήματα και χρειάζεται χρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια περίοδο όπου τα έργα που αναπτύσσονται και κατασκευάζονται είναι σαφώς σε χαμηλό υλικό δυναμικό. Nice. Επομένως, θα ήταν τελείως παράλογο να σκεφτεί κανείς μιλάω για την ελληνική ενέργεια. Για την ελληνική ενέργεια, λέμε, ναι. Για την ελληνική ενέργεια. Να μειώσει τις ταρίφες, εάν σκεφτεί ότι αν δεν είχαμε την κρίση την οικονομική, άρα την μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, η ταρίφα της ελληνικής ενέργειας θα ήταν πολύ κοντά στην οριακή τιμή συστήματος. Όταν λέμε ακριβή, υπάρχει η έννοια της σύγκρισης. Τι σημαίνει ακριβή? Το συγκρίνεις με κάτι άλλο και είναι ακριβό. Όπου εδώ υπάρχει σύγκριση καταρχήν στην τελική αγορά και στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα πάντοτε μας συγκρίνουν με τον Λιγνίτη, όπου έχουμε δύο θέματα που συνήθως τα βάζουμε κάτω από το χαλί. Το ένα είναι ότι δεν μετράμε το κόστος των ρήπων και το δεύτερο θέμα είναι ότι δεν μετράμε το κόστος του καυσίμου. Ο Λιγνίτης αυτή τη στιγμή διατίθεται στη ΔΕΗ άνευ ανταλλάγματος, ναι. Παρά μόνο με το κόστος της εξόρυξης. Εάν δηλαδή όλα αυτά τα κόστη μπαίναν πάνω, θα μπορούσαμε να δούμε αν είναι ακριβή. Αν πάμε στο εξωτερικό, όπου η σύγκριση εκεί πολλές φορές γίνεται με την πυρηνική ενέργεια, από όσο ξέρω, και αν υπάρχει κάποιος που θα ήθελα να με πληροφορήσει, περί του αντιθέτου, δεν υπάρχει ασφαλιστική εταιρεία που να ασφαλίζει πυρηνικό σταθμό. Παγκοσμίως. Δηλαδή έρχεται το ίδιο το κράτος και ασφαλίζει τους πυρηνικούς σταθμούς. Έχει υπολογίσει κανείς πόσο κοστίζει. Πόσο είναι το κόστος ασφάλισης αυτής, για να δούμε τελικά ποια είναι η ακριβή. Πάντως, αν με επιτρέπετε, η σύγκριση γίνεται και όλη η κουβέντα γίνεται σε σχέση με τις υφιστάμενες, ας πούμε, ταρίφες. Δηλαδή, όταν έχεις ένα νόμο που έχει ορίσει τις ταρίφες και έρχεται κανείς, ας πούμε, να τον αλλάξει, το αλλάζει για συγκεκριμένες αιτίες. Όχι επειδή θα το συγκρίνει πάλι με την πυρηνική ή πάλι με τον λιγνίτη, αλλά διότι, επί παραδείγματι, έχουμε αλλαγές εν τω μεταξύ. Αλλαγές τεχνολογικές, αλλαγές, ας πούμε, στη δίδυση της τεχνολογίας, στην ορή μας κτλ. Αυτό λέω. Δεν υπάρχει, ας πούμε, και πάντως όχι στην Ελλάδα. Και να το ξαναπώ λιγάκι πιο συγκεκριμένα. Όταν μπήκαν οι ταρίφες, η τεχνολογία ήταν σαφώς ακριβότερη από ό,τι είναι σήμερα. Και ήταν και σήμερα η τεχνολογία έχει φτηνή, αλλά δουλεύουμε σε περιοχές με πολύ χαμηλότερο δυναμικό. Ναι, εγώ θα έλεγα να μας πει ο κ. Χαβιαρόπουλος να κάνει την παρέμβαση που ήθελε να κάνει για να τη λάβει την υπόψη και να κλείσουμε. Θέλω να πω ότι η κουβέντα για τις ταρίφες δεν την έχει ανοίξει η ελληνική πολιτική. Η κουβέντα είναι ανοιχτή από το 2009 σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
προφανής και λογική θέση. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει. Έτσι. Αυτή τη στιγμή, οι τεχνολογίες από τις οποίες περιμένουμε σημαντικές αναπροσαρμογές τιμής κόστους, αν θέλετε, τα επόμενα χρόνια, δεν συμπεριλαμβάνουν την επίγεια ολική ενέργεια. Είναι επίσης σαφές και αυτό. Έτσι. Το άλλο επίσης που είναι σαφές, ότι είναι σε εθνικό επίπεδο, η κουβέντα δεν άνοιξε από το Υπουργείο. Έγινε μία ενδεχόμενα ατυχής δήλωση από μία επίτροπο που μας επισκέφτηκε. Στη συνέχεια, είδαμε σε εφημερίδες μία μικρή κινδυνολογία γύρω από το θέμα, τι γίνεται με τις ταρίφες, πώς κτλ. Και η επίσημη πάλι εκδοχή, που είναι η απάντηση του σημερινού Υπουργού σε ερώτημα, σχετικό ερώτημα στη Βουλή, είναι ότι σε κάθε περίπτωση δεν συζητάμε για έργα τα οποία ήδη έχουν συμβολαιοποιήσει και έχουν κλείσει τιμή. Άρα και να υπάρξει κάτι, ας πούμε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς. Όχι όμως ότι αποτελεί και αντικείμενο συζήτησης, μπορώ να σας το διαβεβαιώσω γι' αυτό. Δεν αφορά ήδη συμβολαιοποιημένα έργα. Έτσι. Τώρα, εάν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ακολουθεί μια συνολική αλλαγή, ας πούμε, στο πλαίσιο των τιμών, εκεί θα δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος ουσιαστικά έχει τελειώσει, όμως θα δεχτούμε κάποιες ερωτήσεις. Θέλει κάποιος από το πάνελ να κάνει κάποιο είδους παρατήρηση κλείσιμο και να δεχτούμε ερωτήσεις ή στο τέλος? Ας πάρουμε λοιπόν, κάποιες ερωτήσεις. Ας δούμε μερικές ερωτήσεις μόνο. Παρακαλώ. Ο κύριος μπροστά. Είμαι ο Καλογεράκης ο Νίκος, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Επενδυτών Φωτοβολταϊκών. Θέλω να τονίσω ότι η συζήτηση για το feed-in tariff στην Ευρώπη έχει ξεκινήσει από το 2009, αλλά στην Ελλάδα υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Δεν είναι συνδεδεμένο το feed-in tariff και η πληρωμή της κιλοβατόρας με τον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι ανεξάρτητο. Επομένως, είναι ακόμα ένας λόγος για το οποίο δεν πρέπει να γίνεται καθόλου κουβέντα για το feed-in tariff και σε μια εποχή δύσκολη οικονομικά όπως είναι η σημερινή. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριος. Δέσμου παραγών ενέργεια με φωτοβολταϊκά του ΣΠΕΦ. Εγώ θα επικαλεστώ μια αγωγή που κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα η εταιρεία ΕΝΕΡΓΑ κατά του ΔΕΣΜΙΕ, βασισμένη σε μια μελέτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που λέει το εξής. Οι μικρές ΑΠΕ, δηλαδή φωτοβολταϊκά, βιοαέριο, βιομάζα, ωφελούν την OTC, την μειώνουν κατά 3,395 ευρώ τη μεγαβατόρα. Το οποίο και σημαίνει ότι σε μια αγορά των 55 τεραβατορών που είναι η ελληνική, πρακτικά η OTC είναι φουσκωμένη κατά 180 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτό είναι ένα όφελος κρυφό, το οποίο τροφοδοτεί στο σύστημα οι μικρές ΑΠΕ. Άρα, με ποια λογική μιλάμε ότι οι ΑΠΕ γενικά, αλλά εγώ θα έρθω στις μικρές ΑΠΕ σαν αντιπρόεδρος του ΣΠΕΦ, επιβαρύνουν τον καταναλωτή, όταν το κρυφό όφελός τους είναι 180 εκατομμύρια το χρόνο, δηλαδή πολύ μεγαλύτερο από το ετήσιο έλλειμμα του ΔΕΣΜΙΕ. Αυτό και μόνο, εμένα τουλάχιστον, και βέβαια αυτή η μελέτη φέρει τη σφραγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πραγματικά θέτει εκτός συζήτησης οποιαδήποτε έννοια επιβάρυνσης επί αδίκου του καταναλωτή. Ευχαριστώ. Το ερώτημα είναι περισσότερο στον κύριο Χαβιαρόπουλο, σαν εκπρόσωπο του ΙΠΚΑ εδώ. Υπάρχει κάποια ερώτηση στο πάνελ για τα θέματα της αιωλικής κατά κύριο λόγο ενέργειας? Δεν βλέπω να έχουμε κάποια ερώτηση. Θα παρακαλέσω, εάν υπάρχει κάποιος από τους ομιλητές να θέλει να κάνει ένα κλείσιμο. Γιάννη. Να πω μια κουβέντα, ναι. Πάλι αφορά την τιμή. Είναι ειλικρινά απίστευτο ότι ακόμη συζητάμε αν είναι ακριβές ή όχι η ΑΠΕ. Σε ένα αντίστοιχο συνέδριο πυρηνικής, μια και το ανέφερε ο φίλος μου ο κ. Μαρακουδάκης, δεν συζητάνε καν αυτό το θέμα, παρόλο που όντως είναι η ακριβότερη μορφή ενέργειας. Πρέπει να το ξεπεράσουμε. Έχουμε προβλήματα πραγματικά. Έχουμε αιτήσεις για 75 γίγκα, 7 φορές στην εγκατεστημένη. Έχουμε όσους επενδυτές που θα μπορούσε να κρυφτεί η χώρα και να εξάγουμε. Έχουμε απίστευτο δυναμικό ανανεώσιμο πηγών ενέργειας και δεν έχουμε εγκατεστημένες μονάδες. Τα προβλήματα αυτά είναι ξεκάθαρα. Η δημόσια διοίκηση, η νομοθεσία η οποία. Μπορεί να βελτιωθεί προφανώς, αλλά δεν υπάρχουν δασολόγια, δεν υπάρχουν κτηματολόγια, δεν είναι το χωροταξικό. Ο καθένας αρπάζεται από κάτι και έρχεται στην τοπική κοινωνία, η οποία τοπική κοινωνία ανοίγει τα στήθια της μπροστά, δεν θα περάσουν οι ανεμογέννητρες του θανάτου ή δεν ξέρω τι άλλο του θανάτου. Αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν, πρέπει να συνέλθουμε, να καταλάβουμε ότι αν θέλουμε ανάπτυξη πρέπει να το πάρουμε πολύ πιο σοβαρά και να μην χάνουμε το χρόνο μας με το αν είναι ακριβή ή όχι. Δεν είναι ακριβές, είναι φθηνές, προσφέρουν απίστευτα πράγματα. Πρέπει να το κάνουμε.